Εδώ και λίγες μέρες έχω στα χέρια μου το νέο ρολογάκι της Xiaomi, το Mi Band 4. Είναι μια φανερή αναβάθμιση από τα προηγούμενα μοντέλα Mi Band, όπως βλέπουμε εδώ, και σε σχέση με το Mi Band 2, το οποίο έχει χαλάσει το δικό μου γιατί η φωτεινότητα του είναι πολύ χαμηλή. Το βίντεο αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς τη χορηγία της Banggood. Η Banggood είναι ένα από τα μεγαλύτερα καταστήματα πώλησης ηλεκτρονικών ειδών και όχι μόνο, από τη μακρινή Κίνα σε πάρα πολύ χαμηλές τιμές. Σίγουρα το γνωρίζετε και γι' αυτό αν ενδιαφέρεστε να αγοράσετε το συγκεκριμένο ρολόι, δείτε τα links στην περιγραφή. Έτσι στηρίξτε το κανάλι προκειμένου να μπορώ να κάνω παραπάνω βίντεο. Είμαι ο Αναστάσης Θανσιάδης και ας πάμε κατευθείαν στο review. Με το που έλαβα τη συσκευασία στα χέρια μου, δυστυχώς κατάλαβα ότι το Mi Band 4 που έχω στα χέρια μου είναι κινέζικη έκδοση και όχι ευρωπαϊκή. Το τι σημαίνει αυτό θα το αναλύσουμε παρακάτω. Για το Mi Band 4 δεν υπάρχει ακριβώς φορτιστής, αλλά είναι κάτι σαν dock που είσαι υποχρεωμένος στη συνέχεια να φορτιστεί. Έτσι ήταν σε κάθε έκδοση του Mi Band και γι' αυτόν τον λόγο δεν θα δώσω ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό το θέμα. Σε αυτό όμως που θα δώσω έμφαση γιατί με χάλασε ιδιαίτερα είναι ο τρόπος που κάθεται το ρολόι πάνω στη βάση. Όπως βλέπετε εδώ πέρα πάνω στη βάση υπάρχουν δύο δοντάκια. Αυτά τα δύο δοντάκια δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι ανθεκτικά με το βάλε-βγάλε του ρολογιού συνεχώς στο dock. Κάτι που με προβληματίζει και για το ρολόι αλλά και για τη βάση. Ξεκάθαρα προτιμώ σε αυτή την περίπτωση τον τρόπο φορτίσματος του Mi Band 2, όπου απλά κάθεται το ρολόι έτσι και φορτίζει κατευθείαν βάζοντας το USB σε κάποια θύρα. Ας πάμε λίγο στο ρολόι ή καλύτερα στο Mi Band. Πλέον υπάρχει μια οθονούλα AMOLED Full Touch Screen και βλέπουμε από πού είναι η οθόνη ως πού. Κάτι το οποίο το χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί οι προηγούμενες εκδόσεις Mi Band δεν είχαν οθόνη έγχρωμη, αλλά το Amaze Fit Core που είχα κάνει review λίγους μήνες πριν είχε οθόνη, βέβαια όχι AMOLED, και μου άρεσε πάρα πολύ που ήταν μεγάλη οθόνη και μπόρεσα και μπορώ και τη διαχειρίζομαι με το δάχτυλό μου έτσι πως βλέπετε τώρα. Αντίστοιχη περίπτωση είναι και εδώ, στο συγκεκριμένο ρολόι. Ας δούμε συντομία λίγο το λογισμικό και μετά θα πάμε στην εφαρμογή Mi Fit. Υπάρχει ένα touch κουμπάκι κάτω εδώ στο ρολόι το οποίο το ξυπνάει και ουσιαστικά το επιστρέφει στην αρχική οθόνη. Μία προς το κάτω θα μπούμε στο μενού, status, βλέπουμε τα βήματα, απόσταση, θερμίδες και άλλα λοιπά. Κάνουμε έτσι πίσω, heart rate, μετράει τους παλμούς, άθληση, διάφορα, δεν τα χρησιμοποιώ, δεν γυμνάζομαι. Καιρός, άμα το έχετε συνδεμένο συνδυνοχώς με το κινητό θα σας εμφανίσει όλα. Notifications, ειδοποιήσεις, είτε δικές του για τον καιρό, είτε άμα έχει λάβει κάποιο από το κινητό, που το αυτό λειτουργεί. More, βλέπουμε να μην ενοχλούμε, do not disturb, alarm, τα οποία τα ορίζετε από το κινητό και άμα θέλετε ενεργοποιείτε εσείς. Μουσική, η οποία δυστυχώς δεν λειτουργεί με το κινητό που έχω τώρα, δηλαδή πρέπει να έχετε μάλλον Xiaomi συσκευή. Stopwatch, timer, βρες συσκευή μου, πλήρη ησυχία του ρολογιού να μην δονείτε καν, Alipay, αυτό είναι το εξτραδάκι που υπάρχει στην κινέζικη έκδοση και εδώ πέρα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, Band Watch, Band Display, βλέπουμε εδώ πέρα μερικά έξτρα και ένα που έβαλα εγώ και βρήκα από το ίντερνετ, αυτό εδώ, διαλέγετε και βάζετε, και ρυθμίσεις. Brightness, φωτεινότητα, επειδή είναι AMOLED η οθόνη είναι πάρα πολύ φωτεινή και μου αρέσει πάρα πολύ σε σχέση με το Mi Band 2, το οποίο μετά από λίγους μήνες άρχισε να χάνει τη φωτεινότητά του και να μην βλέπεις τίποτα πολύ τόσο κάτω από το φως και γενικά λίγο ψιλοχρηστεύτηκε και το έχω πάρει πέρα στην άκρη. Βλέπουμε εδώ στις ρυθμίσεις έχει κιόλας κλείδωμα οθόνη στο ρολογιού, θα το δούμε και παρακάτω στην εφαρμογή Mi Fit και reboot για να κάνουμε ένα reboot το ρολόι μας αν έχει κολλήσει σε κάτι. Αυτό είναι το ρολόι όσον αφορά το λογισμικό, σύντομο, δεν έχει κάτι πολύ περίτεχνο μέσα. Όλα όμως συνεργάζονται με την εφαρμογή Mi Fit ή αντίστοιχα κάποια άλλη εφαρμογή για το ρολογάκι Mi Band. Γι' αυτό πάμε να δούμε την εφαρμογή. Έχω στα χέρια μου το OnePlus 7 Pro, το οποίο review θα γίνει σύντομα. Και ας μπούμε στην εφαρμογή Mi Fit προκειμένου να συνδεθεί το ρολογάκι μας με το κινητό. Ανοίγοντας την εφαρμογή βλέπουμε εν συντομία ορισμένα πράγματα για μας. Πάμε όμως κατευθείαν στις ρυθμίσεις του ρολογιού γιατί η υπόλοιπη εφαρμογή είναι ένα χάος. Το μόνο που έχω να τονίσω είναι ότι καταγράφει τους ύπνους, εδώ πέρα σωστά, αλλά μόνο τους βραδινούς ύπνους και όχι τους μεσημεριανούς. Στις ρυθμίσεις εδώ βλέπουμε ότι σχεδόν είναι τα ίδια με τις προηγούμενες εκδόσεις Mi Band, αλλά έχουμε και τις εξής διαφορές. Τώρα μπορείτε να κατεβάσετε διάφορα έξτρα καντράνια το ρολόι σας.
Εδώ πέρα θα σας εμφανίσει διάφορα. Σιγά σιγά όμως, γιατί συνδέεται με Κίνα. Η αναγνώριση των παλμών σου δίνει παραπάνω επιλογές για το πώς θες να το ρυθμίσεις, αλλά και για να συνειδητοποιεί αν περάσεις κάποιο δικό σου όριο παλμών, όπως βλέπουμε εδώ. Έχει αυτόματο night mode, δηλαδή να ρίχνει τη φωτεινότητα του ρολογιού όταν πάει βράδυ, κάτι το οποίο είναι πολύ βολικό κατά τη γνώμη μου, γιατί η οθόνη είναι αρκετά δυνατή όπως είπαμε πριν και δεν συνασέ κάποιο στα μάτια αν κατά λάθος δεις το ρολόι σου στις 3 το χάραμα, οπότε είναι μια χαρά πολύ βολικό. Έχει και τον καιρό εδώ πέρα, που είτε μπορείτε να βάλετε εσείς την πόλη που μένετε χειροκίνητα, είτε το βρίσκει αυτόματα από την τοποθεσία. Μπορείτε να απαγορεύσει να συνδεθεί το ρολόι σου και με άλλο κινητό. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί, είναι λίγο μπερδεμένο, αλλά δεν το χρησιμοποιώ. Και τέλος, κάτι το οποίο το θεωρώ πολύ έξυπνο, είναι να ορίσεις έναν κωδικό, προκειμένου να μην μπορεί άλλος να ανοίξει το ρολόι σου, αν καταλάβει το ρολόι σου το έχει αφήσει στην άκρη, και να μπορεί να σου το πειράξει, να διαγράψει, να το πεις κτλ. Πολύ χρήσιμο, πολύ ωραίο. Δυστυχώς όμως, όπως είπα πριν, έχω στα χέρια μου την κινέζικη έκδοση του Mi Band 4, και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα και από το κουτί. Οπότε, αν έχετε κινητό στα ελληνικά, όπως μόλις το άλλαξα τώρα εγώ, βλέπετε ότι το ρολόι πήγε και άλλαξε τα πάντα στα κινέζικα. Θα πρέπει λοιπόν να βάλω το κινητό σου στα αγγλικά για να δείχνει και αγγλικά και το ρολογάκι. Αλλιώς, άμα ξέρετε κινέζικα, είστε τυχερός. Ακόμη και λογισμικό βέβαια να αλλάξετε, γιατί το προσπάθησα γι' αυτό, πάλι το ίδιο θέμα θα έχετε. Οπότε είστε υποχρεωμένος είτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή του Mi Fit και έχοντας όλο το κινητό στα αγγλικά, είτε να κατεβάσετε κάποια άλλη εφαρμογή που υπάρχει για να ρυθμίσετε το ρολογάκι, κάτι υποκατάστατο του Mi Fit που δεν μου αρέσουν καθόλου, γιατί είναι πολύ δύσκολα στη χρήση. Γι' αυτό λοιπόν σας προτείνω να αγοράσετε την International έκδοση του ρολογιού, εκτός αν δεν σας χαλάει να έχετε το κινητό στα αγγλικά. Από αυτονομία μέχρι στιγμής τα πράγματα πάνε αρκετά καλά. Έχω ενεργοποιημένη την συνεχή παρακολούθηση των παλμών μου, την καταγραφή του ύπνου μου, αλλά έχω και να ανοίγει η οθόνη του ρολογιού με το που το σηκώνω. Με λίγα λόγια, όλα αυτά που ανέφερα και σύν ότι είναι συνεχώς συνδεδεμένο με το κινητό μου μέσω Bluetooth, μέσα σε 4 μέρες έχασα περίπου 15%. Δεν θα έλεγα πως η αυτονομία είναι επίπεδου Mi Band 2, όπως είναι θηρίο το Mi Band 2 όσον αφορά την μπαταρία, αλλά έχουμε ένα σωρό νέα χρήσιμα και ωραία εξτραδάκια που δεν έχω θέμα να φορτίζω το ρολόι κάθε 15-20 μέρες με βάση τη χρήση μου. Βέβαια, όπως βλέπετε εδώ πέρα, έχω πάει στο 82% μέσα σε 4 μέρες, αλλά αυτό φταίει ότι έχω κάνει και λίγο αλλαγή λογισμικού, έχω πειράξει λίγο τις ρυθμίσεις, οπότε δεν θα ασχοληθεί στη συνέχεια με το ρολόι και τις ρυθμίσεις του, άρα υποθέστε πως η κατανάλωση είναι λίγο μικρότερη. Εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει να φοράω κάτω στο χέρι μου για πολλές ώρες, πόσο μάλλον για όλη την ημέρα. Το Mi Band 4 όμως είναι αρκετά ελαφρύ και δεν το νιώθεις ιδιαίτερα στο χέρι σου. Ίσως λίγο το λουράκι με ενοχλεί, αλλά αυτό αλλάζει και δεν νομίζω να αποτελέσει θέμα για κάποιον άλλον. Μπορείτε να αγοράσετε κάποιο άλλο λουράκι aftermarket, όπως εμένα μου έστειλε για παράδειγμα από την Banggood ένα ρολογάκι πράσινου χρώματος, βέβαια πιο πολύ για παραλία είναι αυτό, γιατί είναι λίγο πολύ έντονο, φωσφοριζέ για όλη την υπόλοιπη μέρα. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe για να στηρίξετε το κανάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι τον Banggood που μου έδωσε το Mi Band 4 για να το κάνω review. Και μην ξεχάσω να αναφέρω πως το Banggood έχει τη 13η επέτειό του και γι' αυτό θα υπάρχουν πολλές ωραίες προσφορές από 27-8 έως 18-9 και γι' αυτό μην ξεχάσετε να μπείτε στο κατάστημά τους, links στην περιγραφή. Σύντομα θέλω να ελπίζω πως θα ανεβάσω review από το OnePlus 7 Pro, το οποίο είναι μια εξαιρετική συσκευή και έχω να πω πολλά γι' αυτό. Αλλά και ό,τι άλλο τύχει σίγουρα θα θέλω να το ανεβάσω ως την επόμενη φορά και θα είναι σύντομα. Τα λέμε!